Κύριε Συντηχάκη, εσείς είστε κερδισμένοι από αυτή τη διαδικασία. Πήρατε ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Αντιλαμβάνομαι ότι μέσα σε μια αστική δημοκρατία και σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να αγωνίζεστε για καλύτερες συνθήκες των εργαζομένων ή των υπαλλήλων, των εταιριών κτλ. Διότι γνωρίζετε, φαντάζομαι, και είμαι σίγουρος, ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτές τις κοινωνικές δομές, δεν είναι δυνατόν, με βάση το πρόγραμμά σας. Άρα, ποιο είναι το διακύβευμα για εσάς το επόμενο χρονικό διάστημα? Οι κοινωνικές δομές μπορούν να αλλάξουν. Αλλά το καθεστώς δεν μπορεί με τη σφραγίδα πάντα του λαϊκού παράγοντα. Ναι. Μάλιστα, αν διαβάσετε την ανακοίνωση Κεντρικής Επιτροπής για το εκλογικό αποτέλεσμα. Τη διάβασα. Παρά το γεγονός. Ναι. Το πιστεύω αυτό. Τη διάβασα. Παρά το γεγονός ότι το ΚΚΕ έχει τέταρτη συνεχόμενη φορά εκλογική άνοδο, δηλαδή δύο εκλογικές αναμετρήσεις, βουλευτικές εκλογές, τοπικές περιφερειακές, τώρα ευρωεκλογές, λέμε ότι δεν πετάμε στα σύννεφα. Όχι. Έχουμε καμία αυταπάτη ότι μέσα από κάποιες συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις και ανόδου του ποσοστού το ΚΚΕ μπορούν να αλλάξουν οι κοινωνικές δομές. Προφανώς τη σφραγίδα του πρέπει να τη βάλει ο λαός. Καλά, αυτό εννοείται. Και λέμε, πάντα αυτό συμβαίνει. Υπάρχουν θετικές διεργασίες, κύριε Χατζή. Δηλαδή το ποσοστό του ΚΚΕ αυτό δείχνει ότι υπάρχουν θετικές διεργασίες που συντελούνται βέβαια εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά υπάρχει μια διαφορά εδώ, αν μου επιτρέπετε. Ένα ρεύμα αμφισβήτηση στην κυρίαρχη πολιτική. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό που λέτε, αλλά ότι πάντα το μία ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ακριβώς αυτό που λέτε, έστω μία ψήφος. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να πείσετε, επειδή είπατε τη σφραγίδα πρέπει να τη βάλει ο λαός, θα πρέπει να πείσετε ένα μεγάλο ποσοστό κόσμου για να μπορέσει να σφραγίσει αυτή την πολιτική. Προφανώς. Γιατί διαφορετικά μία ψήφος θα παραμένουμε. Σας το είπα και εγώ. Έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από 10, 20 ή 30 που πηγαίνουν στα αστικά κόμματα. Καλά, αυτό είναι μια δική σας εκτίμηση. Δεν θέλω να προσβάλλω εγώ τα υπόλοιπα κόμματα. Όχι, δεν είναι θέμα προσβολή. Όχι, είναι πολιτική σας άποψη. Αν πάει στο ΚΚΕ, γίνονται ένα σωρό διεργασίες στη συνείδησή του. Μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι στην Αττική έρχεται τρίτη δύναμη, το ΚΚΕ. Δεν είναι τυχαίο ότι αποκόμισε, ήταν το αποτέλεσμα των αγώνων που οργάνωσε και συμμετείχαν οι κομμουνιστές στον αγώνα της Λάρκο, για παράδειγμα, σε αγροτικές περιοχές, με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις, με το έγκλημα στα Τέμπη. Γίνονται λοιπόν διεργασίες και σταθεροποιείται, ενισχύεται αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική που υπηρετεί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Το εκλογικό αποτέλεσμα, κύριε Χατζή, πυροδοτεί εξελίξεις. Και πυροδοτεί εξελίξεις και στη Νέα Δημοκρατία που πέστη πολύ μεγάλη ήττα, αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ που δεν κατάφεραν να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Χοντραίνει το παιχνίδι των διεργασιών. Γι' αυτό βλέπουμε μαύρα πακέτα, αντιλαϊκούς οδικούς χάρτες, μαχαιρώματα, μυστικές συναντήσεις. Όλα αυτά για ποιο λόγο? Γιατί πρέπει να χτίσουμε τον άλλο πόλο της κεντροαριστεράς. Ένα λεπτό. Πια δεν υπάρχει αυτός ο όρος, αλλά για μένα τουλάχιστον. Αλλά τι είπα να πει κεντροαριστερά? Της σοσιαλδημοκρατίας. Της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας. Άλλο σοσιαλδημοκρατία. Έχετε δίκιο. Όχι, βέβαια. Όχι, τι δουλειά έχω. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπερδευτεί. Κεντροαριστερά, σοσιαλδημοκρατία. Τι εστί. Τσακωνόμουν με κάτι συναδέλφο. Με συνάδελφο τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι από τα αριστερά τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή έχουν χάσει το νόημά τους οι λέξεις. Μα καταρχάς η έννοια κεντροαριστερά είναι μια εφεύρεση. Έξυπνο ήταν αυτό που την εφήβρε για να κοροϊδεύει τον κόσμο. Φανώς. Είναι η ΕΚ παραγωγή λάθρα πολιτική. Αυτό έτσι, είναι. Να θολώνει τα νερά, γιατί έτσι. Το πραγματικό ζητούμενο είναι σήμερα να πιο. Είμαι, λέω, ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε να πάμε να ηγηθούμε τη κεντροαριστερά. Τι πάει να πει κεντροαριστερά? Είσαι αριστερά και θες να ηγηθεί για μεγάλη παράταξη κόσμου που ανήκει στην αριστερά ή όχι? Είμαι ΠΑΣΟΚ. Είναι... Θέλω να. Με να, την πολιτική σου υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα ή υπηρετεί τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα? Έλατε, κύριε Συντηχάκη, θέλω αυτή τη συζήτηση που ακούτε για την, τέλος πάντων, αυτή τη σχέση που πάνε να δημιουργηθεί ανάμεσα στα δύο αυτά κόμματα. Πώς τη βλέπετε αυτή τη συζήτηση καταρχάς? Καταρχάς, να πω ότι πρόκειται για μια αποκρουστική συζήτηση, αυτή η συζήτηση δηλαδή που διεξάγεται. Γιατί το ζητούμενο σήμερα δεν είναι αν θα διαμορφωθεί ένας πόλος κεντροαριστερός, σοσιαλδημοκρατικός, έναντι στον άλλο πόλο της Νέας Δημοκρατίας. Παρά το γεγονός ότι όποια συζήτηση κάνουν έχει ορίσοντα το 2027, δηλαδή τις εκλογές. Δηλαδή υποτιμούν
τη νοημοσύνη των εργαζομένων, του ελληνικού λαού, δηλαδή τη στιγμή που χυμάζεται, η ακρίβεια τσακίζει τα λαϊκά εισοδήματα, αυτοί κουβεντιάζουν αν θα διαμορφωθούν οι δύο πόλοι προκειμένου να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές. Πώς αυτή η συζήτηση αλλά, γίνεται, που αλλά προσέξτε να δείτε. Αυτές οι αντιπαραθέσεις, αυτά τα παρασκηνιακά μαγειρέματα, αυτά τα πισόπλατα μαχαιρώματα, στην πραγματικότητα ξέρετε τι είναι, είναι μια σύγκρουση μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων για το ποια από όλα αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα θα έχουν την πρωτοκαθεδρία και σε πολιτικό επίπεδο για να εξυπηρετηθούν και τα συμφέροντά τους. Έτσι λειτουργεί το πολιτικό σύστημα στον καπιταλισμό. Από εκεί και μετά, διαφωνείτε επί της ουσίας. Διαφωνείτε στη στρατηγική επιλογή στήριξης των λόμπι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφωνείτε στη στρατηγική επιλογή στήριξης του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών, του υπεριαλιστικού πολέμου απέναντι στην Ουκρανία. Διαφωνείτε για την πολεμική οικονομία. Για την πολεμική οικονομία. Και στη Μέση Ανατολή. Και στη Μέση Ανατολή. Με την γενοκτονία των Παλαιστινίων, με τη στήριξη ενός αντιδραστικού κράτους του Ισραήλ. Μόλις πριν από λίγο, κύριε Χατζή, τελείωσε η συνεδρίαση της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής. Λοιπόν, εγκρίθηκε το νέο πρόγραμμα Μαμούθ 20F35 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ με τη συνένεση του ΠΑΣΟΚ, σήκωσε και τα δύο χέρια και φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις όποιες δευτερεύουσες και τριτεύουσες ενστάσεις είχε και ετοιμάζονται να πάρουν και επιπλέον φρεγάτες. Να μην εξοπλιστεί. Και μάλιστα να αξιοποιήσουν μελλοντικά την προαίρεση για την αγορά επιπλέον 20 F-35 συνολικά αξίας κόστους 8,6 δισεκατομμύρια. Την ίδια στιγμή να μην δώσουμε μισθούς, να μην δώσουμε συντάξεις, να μην δώσουμε... Δεν δίνουμε. Δεν αυξήθηκαν μισθοί. Γιατί θα έχουμε δημοσιονομικό εκτροχιασμό της οικονομίας. Δεν αυξήθηκαν μισθοί. Εδώ και κύριε Καραμικόλα, εδώ και 13 χρόνια... Εμείς θα πρέπει να καθόμαστε... Εδώ και 13 χρόνια για να δείτε πώς γίνεται το πάρτι με την πολιτική σας. Αυτό λέτε. 13 χρόνια τώρα, πάνω από 16 δισεκατομμύρια έχουν να πληρώσουν φόρο οι τράπεζες. 8,5 δισεκατομμύρια είναι οι φοροαπαλλαγές στις μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Να φάγει και κότες για να δώσουν μισθούς και συντάξεις. Φέρατε την τεχμαρτή φορολόγηση των αυτοαπασχολούμενων. Τους τσακίζετε στην κυριολεξία και βάζουν λουκέτο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αγρότες. Καταθέσαμε πρόταση νόμου. Θα τη φέρετε για συζήτηση στη Βουλή. Την πρόταση νόμου του ΚΚΕ. Έτσι ώστε να υπάρξει αφορολόγητο 12.000 ευρώ, να σταματήσει αυτή την εκμαρτή φορολόγηση, το χαράτσι στην κυριολεξία. Ετοιμαζόμαστε να καταθέσουμε και νέα πρόταση για την ανακούφιση των λαϊκών οικοκυριών στη Βουλή. Πόσες προτάσεις νόμου έχουμε καταθέσει. Εσείς δεν είσαστε που μειώσατε το φόρο των αδιανέμητων κερδών των ανωνύμων εταιριών από το 15% στο 10% και ήρθε μετά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από το 10% το πήγε στο 5%. Εσείς δεν είσαστε που φέρατε την εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών και την ακολούθησε στην πορεία και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με 56 φοροαπαλλαγές δωρεάν πετρέλαιο στους εφοπλιστές και την ίδια στιγμή παθεί η λαϊκή οικογένεια το χειμώνα να βάλει 5 δράμια πετρέλαιο για να ζεσταθεί. Λοιπόν, αυτές δεν είναι οι πολιτικές οι δικές σας. Αυτές δεν είναι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κράτους δικαίου, όπως λέτε, που αποκαλείται την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των λόμπι, των πολέμων, της ανεργίας, των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Αυτή την πολιτική δεν υπηρετείτε και τα τρία κόμματα. Κάτω από άλλες συνθήκες θα μπορούσατε να φτιάξετε ένα δικό σας πόλο και οι τρεις. Απέναντι στον άλλο πόλο, που είναι ο λαός, που πολιτικά εκφράζει το ΚΚΕ. Γι' αυτό και η μοναδική ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι σε όλους εσάς, απέναντι στους επιχειρηματικούς ομίλους, ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα, είναι το ΚΚΕ. Σε μια πορεία αντικαπιταλιστική, αντιμπεριαλιστική. Και οι λαίοι, ναι, μπορούν να βάλουν τη σφραγίδα. Γι' αυτό είναι και ελπιδοφόρο εσείς. Το μήνυμα των εκλογών μέσα σε ένα πλαίσιο αρνητικών φυσικά συσχετισμών. Κατέθεσε τροπολογία του Κουκουέ για την Λάρκο. Απαντήστε σε αυτό. Την στηρίξατε. Την τροπολογία του ΚΚΕ για τη διάσωση τη Λάρκο. Απλά. Η τροπολογία γίνεται δεκτή από την κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση πάντα στηρίζει και τις δικές σας τροπολογίες και εσείς στηρίζετε τις δικές μας. Το λέτε τώρα εδώ, στη Βουλή δεν το κάνατε όμως. Όπως και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο. Αν δεν έρθει από υπουργό, ξέρετε ότι δεν περνάει καμία τροπολογία. Δεν την υιοθέτει η κυβέρνηση. Μπορεί να την υπογράψετε. Προφανώς. Αλλά δεν την υπογράψετε. Ή γιατί δεν καταθέσατε εσείς τροπολογία. Γιατί δεν φέρατε εσείς τροπολογία. Γιατί δεν φέρατε εσείς τροπολογία. Θέλουν να
έχουν τα προνόμια του αγωνιστή. Τώρα, λες και δεν είμαστε δίπλα τους και στο σύνταγμα. Κύριε Γαβρίλο, αφήστε τώρα τη σπεκούλα. Εγώ δεν κάνω σπεκούλα. Εγώ, κύριε Συντυχάκη, εγώ σας ρώτησα, κάτι πολύ απλό. Εγώ πήγαμε τον πρόεδρο. Το κατέθεσε τροπολογία. Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ πήγαμε στη Λάρκο. Την οποία απορρίψατε εκτός από την κυβέρνηση και εσείς. Μια τη σιωπή. Εκφυλισμό του ΣΥΡΙΖΑ και η σκοτωδίνη στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σας οδηγεί πραγματικά να σπεκουλάρετε και να καταφεύγετε. Να καταφεύγετε και σε αντικουκουέ τοποθετήσεις. Μα τι λέτε, ποιος... Επιτρέψτε μου πάρα πολύ. Ποιος αναφέρεται σε αντικουκουέ? Διότι μας κουνάτε το δάκτυλο εσείς όταν ο αρχηγός σας, ο κύριος Κασελάκης, χαρακτηρίζει τον ΝΑΤΟ Ιερή Συμμαχία. Μας βλέπετε... απομυθοποιεί το κεφάλαιο και ότι το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια δεν θα το χαρίσουμε, λέει, στην ακροδεξιά. Βλέπετε θα το υιοθετήσουμε και εμείς. Λοιπόν, σας χαρίζουμε και τους ακροδεξιούς, σας χαρίζουμε και το ΝΑΤΟ, σας χαρίζουμε και το κεφάλαιο, σας το χαρίζουμε. Βλέπετε δίπλα στους κοινωνικούς αγώνες. Αλλά επιμένω να απαντήσετε. Γιατί δεν στηρίξατε την τροπολογία του ΚΚΕ για τη διάσωση της Λάρκο. Και εσείς και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, βέβαια, ως κυβέρνηση.